Ψαλμόν ερμηνεία υπό Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ψαλμός 44 εις το τέλος, υπέρ των αλλοιωθησωμένων της Ιης Κορέη Σύνεσιν, οδή υπέρ του αγαπητού. 1. Εις το τέλος επιγράφεται και αυτός ο ψαλμός, γιατί περιέχει προφητείες που έμελαν να εκπληρωθούν στο τέλος των χρόνων, αλλά και υπέρ των αλλοιωθησωμένων, δηλαδή των χριστιανών, που έμελαν να αλλοιωθούν με την παλιγενεσία του Αγίου Βαπτίσματος, απεκδιώμενοι τον παλαιόν άνθρωπο και ενδιώμενοι τον νέο. Γιατί τα αρχαία, λέει ο Παύλος, παρήλθε, ιδού γέγονε και κατά πάντα κενά στην Καινή Διαθήκη, αφού αλλοίωση είναι η μεταποίηση και αναλλαγή της πολιτείας, πια αρχαία και της αμαρτίας και των Εβραίων έθιμα. Γιατί και η παλιά αμαρτία πέρασε και η ψυχή μας έγινε καινούργια και το σώμα μας διαμέσου του Θείου Βαπτίσματος, και πάλι των Εβραίων τα παλαιά πέρασαν και έγιναν όλα καινούργια σε εμάς τους χριστιανούς. Αντί του νόμου έγινε σε εμάς το Ευαγγέλιο, και αντί της Ιερουσαλήμ ο ουρανός, και αντί του αισθητού ναού το εσώτερο του νοητού καταπετάσματος όπου βρίσκεται η Αγία Τριάς, και αντί της περιτομής το βάπτισμα, και αντί του μάνα το σώμα του Χριστού, και αντί του ύδατος το αίμα του Δεσπότου μας, και αντί της ράβδου του Μωυσέως και του Ααρών ο Σταυρός, και αντί του αμνού ο Υιός του Θεού, και αντί των άλλων παλαιών σε εμάς τα νέα χαρίσματα του Ευαγγελίου. Και υπέρ των κρίνων επιγράφεται ή υπέρ των ανθέων, γιατί λέει ουρανοφάντορ το οκίμωρο των ανθέων και βραχίβιο, άξιο νόμισε να συγκριθεί με τις ανθρωπίνες φύσεις το θνητό και φθαρτό. Η επιγραφή υπέρ των αλλοιωθησωμένων έχει τούτο το νου και νόημα, ότι μόνη η Θεία Φύση μεγαλύτερη τροπής και αλλοιώσεως, γιατί δεν έχει να κάνει με τροπή, αφού είναι ανεπίδεκτη κακού ολότελα και πάλι στο καλύτερο να τραπεί δεν μπορεί, γιατί δεν υπάρχει καλύτερό της για να αλλοιωθεί και να μεταβεί εκεί. Αλλά εμείς οι άνθρωποι και σε τροπή και σε αλλοίωση υποκείμαστε, και στα δύο και γινόμαστε με την αλλοιωτική ενέργεια ή χειρότερη ή καλύτερη. Και χειρότερη γινόμαστε, γιατί έτσι γινόμαστε όταν απορρέουμε από τη μετουσία των αγαθών, ενώ καλύτερη όταν τύχουμε καλής αλλοιώσεως. Επειδή λοιπόν με το καλό, με την τροπή βρεθήκαμε, χρειάζεται να έχουμε και την καλή αλλοίωση, ώστε η μεταβολή να είναι στο καλύτερο υπέρ των ανθέων και κρίνων. Γιατί το άνθος δείχνει του χειμώνα τη μεταβολή σε αίαρ, άνοιξη, το οποίο ακριβώς σημαίνει τη μετάσταση από την κακία στο βίο καταρετήν. Και η όψη του κρίνου διερμηνεύει σε ό,τι πρέπει να γίνει αλλοίωση, γιατί με την αλλοίωση όποιος γίνεται λαμπρός, δηλαδή από μέλας και σκοτισμένος λαμπρή και χιονόδη, μεταλαμβάνει την όψη. Έχουν αποκληθεί άνθη οι αλλοιωθησόμενοι και κρίνα, και μάλιστα άνθη και κρίνα του αίαρος, βλαστή και αίαρ πνευματικό η παρουσία του Σωτήρος, με την οποία εφράνθηκε κατά την προφητεία του Ισαΐου η πάλε έρημος και άνθησε ως κρίνο. Ο παρόν έχει την υπόθεση που έχει και το άσμα ασμάτων το βιβλίο, δηλαδή του Σολομώντος, και εκείνου επιτομή. Και έτσι και παραπάνω των ερμηνευτών και αυτών των Εβραίων ακόμα ομολογείται ότι είναι οδύ επιθαλάμια. Και για τούτο πρέπει να νοείται όχι σαρκικός αλλά πνευματικός, δηλαδή για τον πνευματικό γάμο μεταξύ Χριστού και της Εκκλησίας, δηλαδή του νοητού νυφίου και της νύφης του της νοητής. Επιγράφεται και της Ιης Κορέ, γιατί τους ενεχειρίστηκε ο ψαλμός για να ψαλθεί από αυτούς, αλλά και η σύνεση, γιατί οι αναγινώσκοντες έχουν χρήση από σύνεση για τα κρυμμένα μέσα του Θεία νοήματα. Είναι οδύ αυτός, επειδή όχι με το όργανο του ψαλτηρίου αλλά μόνο με τη γλώσσα μελωδήθηκε, και το υπέρ του αγαπητού είναι ανακεφαλαίωση όλης της επιγραφής του, επειδή όλος διηγείται περί του Χριστού, αφού αυτός είναι ο αγαπητός στον Πατέρα και ως μονογενής, και σε εμάς τους ανθρώπους ως πατήρ μας και δαιμονικότατος, επειδή περί αυτού είπε ο πατήρ ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Του υπέρ του αγαπητού αντί του περί του αγαπητού, καθώς προείπαμε, και της υπερλαμβανωμένης αντί της περί κατά μετάληψη. 2. Επειδή λοιπόν κατάλαβε ότι θα προφητεύσει περί του Χριστού κάποια μεγάλα μυστήρια, γι' αυτό
προημοιάζει εδώ λέγοντας ότι θα λαλήσει λόγο αγαθό και σωτήριο. Άκου ακροατή την έμφαση που έχει το εξηρεύξατο, γιατί σχεδόν λέει ότι καθώς το ρέψιμο και χωρίς να το θέλουμε ανεβαίνει κάτωθεν από το στομάχι και εξέρχεται από το στόμα μας, έτσι και το λόγο περί Χριστού ανάπεμψε από το βάθος της η καρδιά μου, αφού χόρτασε την νοητή και πνευματική τροφή του Αγίου Πνεύματος. Λέγονται και εκ μέρους του Δαβίδ προς τον Χριστό, λέγονται και εκ μέρους του Ανάρχου Πατρός προς τον Υιόν του, ο οποίος γεννήθηκε εξ αυτού ως λόγος εκ νου και αγαθός εξ αγαθού και ως Θεός εκ Θεού. Και όπως ακριβώς η ερηγή, έψιλον ύψιλον ήτα, το ρέψιμο δηλαδή, από την ποιότητα των φαγητών γίνεται, έτσι και με την πνευματική διδασκαλία τέτοια ερεύγεται όποιος έφαγε. Και για τούτο, επειδή λογική ήταν η τροφή και όχι φαγητό ούτε ποτό, αλλά τα συγγενεί με τη λογική τράπεζα λόγος αγαθός περί του μονογενός, γιατί ο αγαθός άνθρωπος από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς προφέρει τα αγαθά. Και από εδώ μαθαίνουμε και κάτι άλλο, ότι οι προφήτες δεν ήταν σαν τους μάντης, οι οποίοι πολλά λένε αλλά δεν γνωρίζουν τίποτα από όσα λένε, και το Πνεύμα το Άγιο αφήνει την καρδιά να γνωρίσει τα λεγόμενα, αφού αν δεν ήξερε ο προφητάναξ δεν θα επεσήμανε ότι λόγω αγαθό εξηρεύξα το, αφού αυτός είναι ο Θεός. Εγώ οράσεις επλήθυνα και όραση χαριζόμενος ο Κύριος δεν αποτυφλώνει το νου, τον οποίο αυτός κατασκεύασε αλλά τον φωτίζει και κάνει διαβιέστερο με την παρουσία του Πνεύματος. Επειδή και οι προφήτες έβλεπαν, αφού σαν να επιτάσσεται σε αυτούς η διάβλεψη του νου από τη φωτίζουσα παρουσία σε εκείνους του Αγίου Πνεύματος. Και εφόσον πνευματικό στρέφομαι με λόγους αναπέμπω τέτοιους πνευματικούς ήχους, δηλαδή ερηγές, και με τέτοιους λόγους είμαι άρα πλούσιος. Προσφωνώ λοιπόν εγώ στον Βασιλέα Χριστό τα έργα μου, δηλαδή τις περί Χριστού προφητείες μου, γιατί έργο του προφήτη να λέει και να συνθέτει προφητείες. Αυτόν που η προγραφή κάλεσε αγαπητό το προήμιο καλή του παρόντος Βασιλέα, και έργα της προφητείας ο αληθής λόγος που προθεσπίζει τα μέλλοντα. Φανερώνει ακολούθως ότι δεν λαλεί από λόγο του τις περί Χριστού προφητείες, γιατί όπως ο κάλαμος, δηλαδή το κοντήλι, υπηρετεί μόνο στο χέρι εκείνου του γραφέα που το κινεί, και όπως θα το κινήσει, έτσι λέει και η δική μου γλώσσα είναι κάλαμος γραφέως, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, και κινείται όπου και όπως θελήσει το Άγιο Πνεύμα. Όπως ακριβώς είδα το σορμί προέρχεται, φερόμενη με θορυβώδη κίνηση ρεύματος, έτσι και η χάρη του Πνεύματος με πολύ ταχύτητα προχωρώντας πάντα λία και πάντα προφέροντας και οδηγώντας εύκολα και χωρίς στεναχώριες. Οξυγράφου λοιπόν γραφέως, γιατί για να φανερώσει την ευκολία και γρηγοράδα που έχει το Άγιο Πνεύμα να υπαγορεύει, γιατί οι άνθρωποι αργά υπαγορεύουν τους άλλους και γράφουν χασομερώντας, να βρουν νοήματα προσφυά και λέξεις αρμόδιες για να παραστήσουν τα νοήματά τους, αφού ο νους των ανθρώπων είναι και ασθενής και αδύνατος. Ενώ το Άγιο Πνεύμα ως ανώτερο από τέτοιες ελλείψεις, εν το άμα υπαγορεύει και εμπνέει εκείνα που θέλει χωρίς καμία αργοπορία. Έως εδώ τελείωσε το προήμιο και αρχίζει ακολούθως περί των αρετών της ανθρωπότητας του Χριστού, αποτείνοντας προς αυτόν το λόγο του. 3. Λείπει εδώ το υπάρχεις, δηλαδή ωραίος Χριστέ μου είσαι περισσότερο από τους ανθρώπους, και ωραιότητα κάλλους δεν εννοεί του σώματος, αλλά της ψυχής, επειδή τη διαφύλαξε ολόκληρη και άκλεπτη, αφού ο Χριστός μόνος από όλους τους ανθρώπους έμεινε αναμάρτητος. Είδομεν αυτόν, λέει η Παλαιά Διαθήκη, και ουκ είχεν είδος ουδέ κάλλος, αλλά το είδος αυτό άτιμον και εκλείπων παρά τους ίους των ανθρώπων, και νοεί περί του σώματός του, το οποίο τον καιρό του πάθους του μαστιγώθηκε και μπτίστηκε και μύρια έπαθε, και έτσι φάνηκε χωρίς καμιά ωραιότητα. Ωραίος κατά τη θεότητα ο Κύριος. Και από τις μαρμαριές από εκεί, αφού είδαμεν αυτόν και ουκ είχεν είδος ουδέ κάλλος για το πάθος και το θάνατο, δηλαδή όχι περί αμορφίας σώματος άπαγε, αλλά περί του ευκαταφρονήτου, δηλαδή πως ήταν ευτελής και ποταπός, θέλοντας να πατήσει τον ανθρώπινο τύφο, εγωισμό, άκρατο, και κάλλος αυτού καλή της αρετής
και πάσης δικαιοσύνης που δεν δέχτηκε κανένα σπήλο αμαρτίας. Θαύμαζαν οι όχλοι, λέει η Καινή Διαθήκη, επί της λόγης της χάριτος, της εκπορευωμένης εκ του στόματος του Χριστού, και εννοούνται τα χείλη του και οι Απόστολοι, στους οποίους δόθηκε πλουσίως τόσο πολλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε επεστόμιζαν όλους τους σοφούς και ρήτορες με τη δύναμη των λόγων τους και έπειθαν με ευκολία εκείνους που ήθελαν. Για τούτο, σε λίγο χρόνο, σε πάσαν την οικουμένη δήλθε το κήρυγμα, επειδή άφθονη χάρη ξεχύθηκε στους κήρυκες της ευσεβίας του Ευαγγελίου, τους οποίους η Αγία Γραφή κάλεσε χείλη Θεού, και για τούτο με ευκαταφρόνητα λεξίδια και όσα ονομάζουν μορία ή έξω του λόγου της αληθείας, πολύ επαγωγικά έλκοντας με το κήρυγμα του Ευαγγελίου πάσα ψυχή, κρατώντας δόγματα ακίνητα με τη χάρη προς την ασάλευτη πίστη του Χριστού βεβαιούμενη. Εξεχύθη λοιπόν η χάρη σαν να ήταν μέσα και ανάβλησε. Και ποια είναι αυτή η χάρη με την οποία μας δίδασκε, με την οποία θαυματοποιούσε, και τη χάρη εδώ εννοεί την ελθούσα στη σάρκα, γιατί πάσα η χάρη ξεχύθηκε στον ναό εκείνο, και αφού ολόκληρο και άμετρο έδεσε το πνεύμα, παρά ολόκληρο έλαβε ο ναός, αλλά μικρό εμείς μόνο εκ του παντός κερανίδα έχουμε από τη χάρη εκείνη, γιατί λέει εκ του πληρώματος αυτού πάντες λάβομεν, δηλαδή εκ του υπερβλίζοντος και περισσεύοντος. Αλλά όμως πάλι χάρη αυτή που δόθηκε σε τόσα κλίματα, περιοχές, μέρος μόνο και αραβώνας είναι της δωρεάς, αφού λέει δώσ' τον αραβώνα του πνεύματος εν τις καρδίες ημών, και έτσι λέει το μέρος της ενεργίας, γιατί ο παράκλητος δεν μερίζεται. Γι' αυτές λοιπόν τις αρετές ο Χριστέ σε ευλόγησε ο Θεός, δηλαδή σε δόξασε, επειδή είπε ο πατήρης τον Υιό και δόξασε και πάλι δοξάζω. Το ευλόγησε εννοείται και αντί του ευλογητών επίησε, για να εφημείται πάντοτε και να δοξολογείται από τους ευσεβείς, αφού ο παλαιός Αδάμ καταράστηκε από το Θεό για την παρακοή του, ενώ ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, ευλογήθηκε για την υπακοή του και μετέδωσε σε εμάς από την ευλογία αυτή, καθώς και αλλακού γράφεται ευλογημένοι εμείς το Κυρίο, 113. Την ευλογία που δίνει η Εκκλησία σε όποιον αναφέρει στον Κύριο να μην αμαρτήσει, ώστε το ευλόγησε σε ο Θεός, δηλαδή τα μέλη, τα σά και το σώμα, το σώμα πλήρωσε από αγαθά του στον αιώνα, δηλαδή απέραντα. 4. Αφού ονόμασε παραπάνω τον Κύριο ωραίο και κάλλιστο και χαριτωμένο στα λόγια, τώρα τον δείχνει εδώ και στρατιώτη, επειδή εκείνα, δηλαδή η ωραιότητα και η χάρη των λόγων, ήταν σημεία αναμαρτησίας και της διδασκαλίας του, ενώ αυτά τα στρατιωτικά άρματα είναι σημεία της μάχης του κατά του διαβόλου, αφού με τα λόγια αυτά τον καλεί σε πόλεμο κατά του διαβόλου, ώστε τρόπαιο και νίκη εναντίον του να κάνει και να μας ελευθερώσει που σκλαβωθήκαμε από την τυραννίδα εκείνου. Αρματώνει όμως τον Χριστό κατά τους ανθρωπίνους νόμους για να τον δείξει σε όλους φοβερό, επειδή οι στρατιώτες στη μέση και στους μυρούς ζουν το σπαθί. Εν συντόμο, η ενία αυτή σε δοτική του λόγου ερμηνεία είναι ότι σύγχρηστε αρματό σου και πολέμησε τον τύρανο διάβολο και άρματα Χριστού, είναι η τιμωρητική του δύναμη την οποία μεταχειρίζεται εναντίον των εχθρών του, και δυνατό τον ονόμασε κατά τη θεότητα την ενωμένη υποστατικός με την ανθρωπότητα. Ο μυρός συμβολίζει την ενέργεια κατά τη γένεση, και όπως λοιπόν ζωή και οδός και άλλα μύρια ονομάζεται ο Χριστός, έτσι και ρομφαία διατέμνωσα το παθητικό μέρος της ψυχής και νεκρόνουσα τα κινήματα προς επιθυμία. Και έπειτα, επειδή μέλει με την ασθένειά της να συναυθεί ο Θεός Λόγος, καλώς πρόσκειται το δυνατέ, γιατί η μεγίστη απόδειξη δυνάμεως έχει να μπορέσει να γίνει με τη φύση του ανθρώπου ο Θεός, αφού δεν νοείται τόση σύσταση ουρανού και γης και άλλου υπερκόσμιου κάτι τόσο, αλλά και καταχθώνει ακόμα δυνατό να παρασταθεί στο Θεό Λόγο όσο η οικονομία περί την ενανθρώπιση και η συγκατάβαση προς το ταπεινό και ασθενές ανθρωπότητος. Ρομφαία και ο Σταυρός, γιατί με αυτόν σαν ρομφαία ακριβώς τους εχθρούς φώνευσε και τους δύο, και το διάβολο και το θάνατο, ενώ μυρώ τη σάρκα από μέρους το παν λέει. Σώστε λοιπόν το Σταυρό στη σάρκα, όντως δυνατός με την ωραιότητα και το κάλος, δηλαδή με τη θεότητα και την ανθρωπότητα παρακαλεί, ώστε να ανεχθεί τα πάθη μας και να νικήσει όσα παθεί στα πάθη, και μπορούμε να τα νοήσουμε εδώ όλα αυτά, την ωραιότητα και κάλλος τη φιλανθρωπία, γιατί τίποτα τόσο ευπρεπέ στο Θεό όσο το να σώσει το ίδιο πλάσμα του.
Περίζωσε λοιπόν τη ροφέα σου μαζί με την ωραιότητά σου και το κάλο σου, ώστε με τη ροφέα και το σπαθί σου να φοβήσεις τους εχθρούς σου και με την ωραιότητα της ψυχής και το κάλο στον αρετό σου να ελκύσεις τους φίλους σου στον εαυτό σου. Δεν είναι ανάρμοστο να νοήσουμε ότι η ωραιότητα και το κάλο ένα και το αυτό πράγμα σημαίνουν εκ παραλλήλου. Τη ωραιότητα πάλι, δηλαδή στο πλήρωμα των καιρών και το κάλι σου με τη θεωρητική σου και νοητή δύναμη. Γιατί εκείνο το όντως καλό το θεωρητό μόνο στη διάνοια και υπερβαίνουν πάσα ανθρώπινη δύναμη καταλήψεως. Κι είδον αυτό το κάλος, η ή της βροντής το όρος το υπερλάμπων με τη λαμπρότητα του ηλίου και τα προήμια της ενδόξου παρουσίας του καταξιοθέντες να λάβουν με τα ίδια του στα μάτια. 5. Επίτηνε και αύξησε την ορμή σου Κύριε και κατεβοδώσου, δηλαδή κατόρθωνε και φέρνε σε έκφαση εκείνα που θέλεις. Και βασίλευε, δηλαδή κυρίευε εκείνους που ξεσηκώνονται κατά πάνω σου, αλλά και αν φαίνονται τα λόγια αυτά προστακτικά, στα αλήθεια είναι ευκτικά. Επειδή η Αγία Γραφή συνηθίζει να σχηματίζει ως προστακτικά όσα είναι στα αλήθεια ευκτικά. Αγιαστεί το όνομά σου, αντί το αγιαστήν, και ελθέ του η βασιλεία σου, αντί έλθει, και γεννηθεί το θέλημά σου, αντί γεννηθεί, και άλλα όμοια. Και τούτο με τρόπο το σχήμα της λέξεως παρακελεύεται αφού συνηθίζεται στα μικρότερα, όταν διαθερμαίνονται μεγαλύτερα να είναι. Όταν λοιπόν τα προστακτικά λέγονται από τα ελάσσονα στα μείζων, έχουν τότε σημασία ευκτική. Και για τούτο και το Κύριε ελέησον, το οποίο πάντα στο Θεό μέσα στην Εκκλησία μας λέμε, αντί του Κύριε ελεήσεις λαμβάνεται. Έντυνε κατά των εχθρών και κατεβοδού με τους πιστούς και βασίλευε και στους δύο, ώστε να υποτάξεις τους πρώτους και να στεφανώσεις τους άλλους, δηλαδή τους πιστούς, γιατί τούτο ίδιο και χαρακτηριστικό είναι κριτού και βασιλέως. Όλα αυτά κατεργάσου και νίκα Κύριε, επειδή είσαι αληθινός και πράος και δίκαιος, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και μάθετε από μου ότι πράος είμαι και τούτο πρέπον ημίν εστί, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην. Τα ανωτέρω κάμε Χριστέ για να σπείρεις στη γη την αλήθεια και πραότητα και δικαιοσύνη αντί του προτέρου ψεύδους και αγριότητος και αδικίας. Θα σε φέρει σε αυτά τα κατορθώματα η δεξιότητά σου, δηλαδή η αγαθή σου φύση, επειδή θα εξαρκέσεις αυτό στον εαυτό σου χωρίς να χρειαστείς άλλο κανένα για να σε συμβοηθήσει και είναι θαυμαστό και μέγα πράγμα αληθινά να οδηγείται κανείς από μόνος του σε εκείνα που έχει να κάνει χωρίς να έχει χρία κάποιο άλλο. Και όχι μόνο τα κατορθώμενα πρέπει να θαυμάζουμε, αλλά και ότι παραδόξως κατορθώθηκε αφού δια θανάτου θάνατος λύθηκε και δια κατάρας κατάρα εξαφανίστηκε και ευλογία δόθηκε. Και αφού διαβρόσως εκβληθήκαμε πριν και διαβρόσως πάλι θα εισαχθούμε. Και Παρθένος μας εξέβαλε από τον Παράδεισο και δια Παρθένου θα βρούμε ζωή αιώνια. Και εκείνα με τα οποία κατακριθήκαμε δια τούτων και θα στεφανωθούμε. Και για τούτο έλεγε ο Ισαΐας, η αρχαία γεννήθη επί του ώμου αυτού, όχι για να νοήσεις ώμο μη γέννητο, αλλά για να δεις ότι δεν έχει ανάγκη άλλη συμμαχία αφού αρκεί η φύση της και η δύναμη να δει τα πρακτέα και να θέσει τέλος. Επειδή μνημόνευσε Ρομφαία ακολούθως και της δεξιάς έκανε μνήμη για τη δεξιά αυτού τα δεξιά βουλεύματα με τα οποία κατόρθωσε να μην δεχθεί προσβολή από την αμαρτία. 6. Όλοι οι εξηγητές βλέπουν εδώ σχήμα υπερβατό στο ρήτο αυτό το οποίο ακριβώς συντάσσουν έτσι ομαλώς τα βέλη σου εικονημένα δυνατέα εν καρδία των εχθρών του βασιλέως λαοί υποκάτω σου πεσούνται. Και βέλη Χριστού και σαΐτες οι λόγοι του Ευαγγελίου και γιατί γρήγορα τρέχουν και διαπερνούν την οικουμένη σαν τη σαΐτα αλλά και εύστοχα και επιτυχικότατα χτύπησαν τις ψυχές των ευαίσθητων ανθρώπων. Είναι ακονισμένες οι σαΐτες αυτές για τη λαμπρότητα και το κοφτερό των θεολόγων αφού λάμπουν αληθινά και κόβουν την αμαρτία τα λόγια του Θεού Ευαγγελίου. Δυνατός ο Χριστός όχι μόνο για την παντοδύναμη θεότητά του αλλά και γιατί νίκησε το διάβολο με τη δύναμη των αρετών της ανθρωπότητός του. Αυτές λοιπόν οι σαΐτες των θεολόγων μπήχτηκαν μέσα στην καρδιά των πρώην όντων εχθρών του Βασιλέως Θεού και τους έτρωσαν τόσο στην αγάπη του Θεού ώστε η πληθύς τους μπορεί να λέει εκείνα της ασματιζούσης νύφης τετρωμένης υπό αγάπης. Εγώ, Παλαιά Διαθήκη, γιατί οι σαΐτες αυτές πλήγωσαν αλλά δεν θανάτωσαν τους πληγέντες παρά μάλλον που ήταν νεκροί τους ζωοποίησαν στην αρετή και τους έλκυσαν στο θείο έρωτα. Λαοί που κάτω σου πεσούνται, δηλαδή θα υποταγούν πολύ σε σένα, όσοι δηλαδή πληγώθηκαν από τις σαΐτες της Θείας Αγάπης σου. Βέλη και σαΐτες Χριστού και οι Απόστολοι του Χριστού που ήταν ακονισμένοι για τη λαμπρότητα της ζωής τους και γιατί με τη διδασκαλία και το λόγο τους εισήλθαν σαν σαΐτες μέσα στις καρδίες των μαθητών τους
κοντά τους. Έως εδώ διέτριψε τους λόγους περί της ανθρωπότητος του Χριστού και από εδώ και ύστερα ανεβαίνει και στους λόγους της θεότητός του, λέγοντας τα ακόλουθα. 7. Ο θρόνος, επειδή είναι σημείο βασιλείας, φανερώνει ενηγματοδός τη βασιλεία και αυτή η βασιλεία σου, ο Θεέ, είναι παντοτινή και αίδια. Άκου ακροατή πως φανερά ονόμασε το Χριστό ο Θεό. Η Ράβδος είναι σημείο της εξουσίας της κρίσης και η εξουσία λοιπόν που έχει Χριστέ να κρίνει σε αυτή είναι ευθύτητος, δηλαδή και ορθός και δικαίως κρίνει χωρίς καμιά πρόσκληση και προσωποληψία. Και βέβαια Ράβδος και η παιδευτική δύναμη του Χριστού που είναι ευθύτητος επειδή δικαίως παιδεύει όσους παιδεύει. Βασιλεύσε ο Χριστός γιατί έμεινε στις υπεροχές του και ας ενανθρώπισε αφού βασιλεύει εν δικαιοσύνη από το παράδειγμα των επηγής βασιλευόντων που συνήθως σκυπτροφορούν. Είναι το σχήμα λόγου αφού σύμβολο βασιλείας η Ράβδος. 8. Ανομία εδώ ονομάζει την αδικία την εναντία στη δικαιοσύνη αλλά διαφόρος λέει ότι ο Χριστός έχει τη δικαιοσύνη επειδή μέλει να κρίνει όλους τους ανθρώπους και να αποδώσει εκάστο κατά τα έργα του. Οι λοιποί λοιπόν άνθρωποι με πόνο, με κόπο, δηλαδή και άσκηση και προσοχή πολλάκις κατορθώνουν τη διάθεση στο καλό και αποστροφή των φαύλων, ενώ σε σένα κάποια φυσική οικείωση στο αγαθό και η αλωτρίωση προς την ανομία. Και σε εμάς εύκολα να θέλουν να αναλάβουν την αγάπη προς τη δικαιοσύνη και μίσος προς την ανομία και έπειτα πάλι ακολούθως γυρίζει το λόγο προς την ανθρωπότητα του Χριστού λέγοντας «Μέτοχοι, θα πει κοινωνεί». Κοινωνούν με τον Χριστό και λαμβάνουν και το όνομά του καλούμενοι Χριστοί, όλοι οι βασιλείς και προφήτες και ιερείς, γιατί ονομάζονται και αυτοί Χριστοί, επειδή τους έχριαν, αλλά τους βασιλείς έχριαν οι προφήτες, με το κατασκευαστό και αισθητό έλεος σημείο βασιλείας. Ενώ εσένα, Θεέ μου, με άλλο τρόπο έχρισε ως βασιλέα ο Θεός σου, δηλαδή ο Πατήρ. Εγώ κατεστάθην βασιλεύση από αυτού, δηλαδή του Πατρός, δεύτερος. Και όχι με τέτοιο αισθητό έλεο, αλλά με χρήση αγαλιάσεως, γιατί καθώς όταν ακούμε ρομφαία Θεού και τόξα και σαΐτες και άλλα όμοια, δεν τα νοούμε αισθητός και παχυλός, αλλά νοούμε την ενέργειά τους έτσι και τώρα εδώ έλεο, ακούγοντας τη χρήση του, νοούμε και χρήση αγαλιάσεως η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, αφού χαροποιό είναι το Άγιο Πνεύμα. Ολικώς όμως η χρήση αυτή έγινε στο Χριστό και όχι μερικώς επειδή και το πνεύμα όλο υπήρχε σε όλο το Χριστό και δεν ήταν σε αυτόν ένα μερικό χάρισμα καθώς τους άλλους ψηλούς πνευματοφόρους ανθρώπους και γι' αυτό και κατά τούτο διέφερε ο Χριστός από τους άλλους Αγίους καθότι εκείνοι είχαν μερικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ενώ ο Χριστός όλα ως Θεός και άνθρωπος ο ίδιος. Επί τούτο η λειψέσαι για να κατορθώσει τα λεκθέντα να εκβάλει ανομία και να φυτέψει δικαιοσύνη και να κάνει αυτό ακριβώς που έκανες, αφού η καθυπόσταση του Θεολόγου ένωση με την ανθρωπότητα η οποία λέγεται και χρήση δεν έγινε για χάρη κάποιου μισθού των έργων του Χριστού, αφού ήταν αρχή παντός μισθού και όχι αποτέλεσμα και έργο μισθού και επομένως, με την ένωση πάσα χάρη δέχτηκε ο μονογενής πρώτα να μην υποπίπτει σε αμαρτία και δεύτερον να είναι χαρισμένο στο Θεό, αφού δεν εφιλούτου από το Θεό με την καθέξη χάρη που ακολούθησε την ένωση, αλλά παρακολούθησε και εκείνο εχρυσέσαι ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Και άρα, σχήμα προθύστερο βρίσκεται στα ρητά αυτά, εχρυσέσαι ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου, και για τούτο η αγάπη σας δικαιοσύνη και η μίση σας ανομίαν, αφού προτού να γνωρίσει να διαλέξει με την προαίρεση πονηρά εξέλεξε το αγαθό, και αφού πριν να γνωρίσει το παιδί αγαθό ή κακό απειθεί στην πονηρία και εκλέγει αγαθό. Εχρίστη παρά τους μετόχους αυτού, δηλαδή υπερπάντας ανθρώπους που μετέχουν του Χριστού, γιατί σε εκείνους μερικοί δόθηκε πνεύματος κοινωνία, ενώ στον Υιό του Θεού κατελθόντα το πνεύμα το Άγιο έμεινε επ' αυτόν. Όπως λέει ο Ευαγγελιστής, Χριστός ονομάζεται για τη θεότητα, αφού χρήση της ανθρωπότητος και όχι ενέργεια κατά τους άλλους Χριστούς αγιάζουσα, και παρουσία όλου του χρίοντος της οποίας έργο να ακούσει άνθρωπος το χρίον και Θεό τον χρειόμενο. Και πότε χρήστηκε ο Χριστός, όταν ως εν είδη περιστερά στο πνεύμα ήρθε επ' αυτόν, δηλαδή ότι τότε φάνηκε και στους ανθρώπους ότι είναι Χριστός και Υιός Θεού και προτού ο να φανείς, και επειδή από την σύλληψη του Χριστός υπήρχε ο Κύριος για την χρήσα σα θεότητα αυτών,
και μέτοχοι πάλι αυτού είναι και εταίροι και αδελφοί του κατά την ανθρωπότητα όσοι πίστεψαν σε αυτόν. Μέτοχοι γεγόνα μεν του Χριστού και αν ακριβώς της απαρχής της υποστάσεως μέχρι τέλους βέβαιοι αυτοί κρατήσουμε. 9. Η μάτια της θεότητος του Υιού και λόγου ήταν η ψυχή και το σώμα στα οποία απορρίτως αυτή χωρήθηκε. Αφού αυτά και καταπετάσματα ονομάζει ο Απόστολος για του καταπετάσματος δηλαδή της σαρκός αυτού. Αλλά σκοπό έχει να πει με τα λόγια αυτά ότι από τη σάρκα σου Χριστέ θα ακολουθήσει νέκρωση και αυθορία καθότι νεκρώθηκε δια του θανάτου αλλά και έμεινε αδιάφθορη μέσα στον τάφο επειδή της νεκρώσεως και αυθαρσίας σημείο η Σμύρνα αφού στα νεκρά σώματα αλήφεται ώστε με αυτή να φυλάσσονται άσυπτα και αδιάφθορα. Και από την ψυχή σου θα ακολουθήσει η κατάβαση στον Άδη καθότι κατέβηκε στον Άδη αυτή αφού και η στακτή το υγρό Σμύρνη σφιγγωμένη τρέχει και κάθε σταλαγματιά πέφτει κάτω ενώ η κασία φλούδα αρωματική και ευωδέστατη σημαδεύει ενηγματοδός την ευωδία του δεσποτικού σώματος του Χριστού το οποίο ήταν φυσικά ευώδες εξαιτίας της αναμαρτησίας του. Και τα αισθητά η μάτια του Χριστού ήταν γεμάτα χάριτος και έτσι αιμορροούσε αψαμένη του κρασπέδου αίσθησε κρουνούς αιμάτων η μάτια Χριστού και η δύναμη και ευπρέπεια της δόξης του ο Κύριος ευασίλευσε ευπρέπεια να ενεδίσατο ο Κύριος δύναμη και αυτά έγιναν ευώδη σε εμάς ως μύρου τάξη μύρωνε και ενωθέν όνομά σου. Βάρης η μεγάλη ναή και οικίες και πάλι εδώ όμως έτσι ονομάζει την ψυχή και το σώμα του Χριστού επειδή καθώς αυτά ήταν η μάτια της θεότητας του Χριστού έτσι και αυτά ήταν και οίκος και ναός της ίδιας θεότητός του. Από ναών ελεφαντίνων, επειδή παλιά ήταν αυτή η λιτιμία και περισπούδαστη από ελεφαντίνων, ελεφαντοστό δηλαδή και φίλντιση. Γι' αυτό και αλίμονο και ουέοι καθεύδοντες επικλινών ελεφαντίνων. Βάρης και πύργη ψηλή και δυνατή χτισμένη από πέτρες μεγάλες και στέρες σε σχήμα τετράγωνο, οι οποίοι οικοδομούνται μπροστά στα τείχη των πόλεων ή μοναστηριών για προστασία τείχους, οι οποίοι για τούτο και ονομάζονται βαρούσια. Η Σμύρνα λοιπόν και η στακτή και η κασία του αρωματικά αυτά θα ακολουθήσουν από τα ημάτια σου και από τις βάρες σου τις ελεφάντινες, δηλαδή τις λαμπρές, επειδή τα ελεφαντώθονται εν λαμπρά και με πολύ λευκότητα και στυλπνότητα. 10. Από αυτά δηλαδή από την έκρωση και αδιαφθορία και την εισάδου κάθοδο τα οποία έλαβες για τη σωτηρία των ανθρώπων σε έφραναν Κύριε, οι ψυχές των χριστιανών που πίστεψαν σε σένα, γιατί αυτές πρέπει να νοήσουμε πως είναι θυγατέρες των βασιλείων αφού οι Απόστολοι είναι οι και συγκληρονόμοι της βασιλείας του Χριστού και άρα είναι φανερό ότι αυτοί είναι και βασιλείς και αυτοί αναγέννησαν με το Άγιο Βάπτισμα τις ψυχές των πιστών χριστιανών και τις ανέδειξαν πνευματικές τους θυγατέρες και γι' αυτό και ο Απόστολος έγραφε δια του Ευαγγελίου «Εγώ ημάς εγέννησα και ο κεντρέπων ημάς γράφω ταύταλος τέκνα μου αγαπητά νοθετώ». Δεν σας μιλώ για να σας ντροπιάσω, αδελφοί, αλλά ούτε και με κακή γνώμη και μίσο σας γράφω αυτά, αλλά σας παραγγέλω ως τέκνα μου και όχι απλώς τέκνα, αλλά αγαπητά τέκνα μου και συγχωρήστε μου αν ίσως και σας είπα κανένα βαρύ και φορτικό λόγο, αφού από αγάπη σας μίλησα και όχι από μίσος. Δεν είπε επιτιμώ, αλλά συμβουλεύω. Και ποιος ιός δεν υποφέρει τον πατέρα του, τον συμβουλεύει για την ωφέλεια και σωτηρία του. Κανείς βέβαια. Και τι είναι τρόπο είναι πατέρας τους κατασκευάζει λέγοντας ότι εγώ Κορίνθη με τη βοήθεια και τη χάρη του Χριστού σας γέννησα πνευματικός διαμέσου του Ευαγγελικού Κηρύγματος γιατί δεν νομίζω πως με τη δική μου τη δύναμη σας γέννησα πνευματικός καθώς οι διδάσκαλοι σας το νομίζουν αλλά σας γέννησα για να δείξει με το φυσικό όνομα της γεννήσεως την πατρική και γνήσια αγάπη που είχε προς αυτούς και ότι αυτοί είναι οι οικειότατοι και γνησιότατοι μαθητές του καθώς και σε άλλα πολλά μέρη της επιστολής αυτής το δηλοποιεί. Αλλά με ποιο τρόπο σε έφραν οι θυγατέρες αυτές Χριστέ, τιμώντας αληθώς και λατρεύοντας έως Θεό. Αυτά νοούνται κατά έννοια υψηλότερη, αλλά κατά πρόχειρη εννοείται η πολυπίκυλη ευωδία των αρετών που πνέει από το πανάχαρτο πρόσλημα της ανθρωπότητάς σου Κύριε και όχι μόνο αυτό αλλά και πνέει και από τους ναούς σου τους λαμπρούς και πολύτιμους και τις εκκλησίες, αφού αυτό είναι οι ελεφάντινες βάρης. Επειδή η ποικιλία των αρωματικών ειδών φανερών και την ποικιλία της ευωδίας των αρετών,
ώστε και επ' τούτο τους ναούς θα σε φρένουν εκείνοι που φιλοτίμως την οικοδόμησαν. Το έφρανον σε χρόνο περασμένο αντί μέλλοντα, εφρένουσί σε κατά τη συνήθεια που έχουν οι προφήτες να λένε τα μέλλοντα ως περασμένα. Θυγατέρες βασιλέων εν τη τιμή σου νοείται, αντί του όχι μόνο οι ιδιώτες και παραμικροί θα σε τιμήσουν, αλλά και αυτοί οι ίδιοι βασιλείς και το πλέον θαυμασιότερο ότι και οι θυγατέρες των βασιλείων οι ίδιες που φυλάσσονται από παντού με μύρια μάτια και θαλαμεύονται μέσα στους άδυτους και απόκρυφους οίκους των βασιλείων, χωρίς κανείς να τις βλέπει καθώς ήταν η πάνσοφος Εκατερίνα και άλλες πολλές που πίστεψαν στον Χριστό. Για να πούμε καθαρότερα με τα λόγια αυτά, σαν να λέει ο προφήτης εδώ εφρανθήσει δέσποτα από βαρέων ελεφαντίνων, από τους οποίους κατασκεύασαν προς τιμή σου οι θυγατέρες βασιλείων ναούς στις καρδιές τους καθιστώντας. Βασίλισσα εδώ ονομάζει την Εκκλησία και συνάθρηση των ευσεβών χριστιανών, την οποία ο βασιλεύς Χριστός που ήταν προσκολλημένος στα είδωλα και την υφεύθηκε στον εαυτό του διαμέσω της πίστεως αυτών, γιατί αυτή βασίληψε στη γη κατά των παθών και συμβασίλεψε μαζί με τον Υμφίο της και Βασιλεία Χριστός στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο νυμφίος της και βασιλεύς Χριστός κάθεται στα δεξιά του Πατρός ως ομόσιος με αυτόν και ομότιμος κατά τη θεότητα ενώ η νύμφη του και βασίλισσα η Εκκλησία δεν κάθεται αλλά παραστέκεται στα δεξιά του νυμφίου της και βασιλέως μαζί με τους ασωμάτους αγγέλους γιατί και ας είναι νύμφη και βασίλισσα όμως είναι κτιστής φύσεως και για τούτο μέγα και υπέρμετρο αξίωμα να αξιωθεί αυτή να λάβει τέτοια θέση εκ δεξιών του Χριστού και παράσταση ότι συνήγειρε και συνεκάθισε εν ημάς εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού σύμφωνα και με τα λόγια αυτά. Καθώς δηλαδή ο Θεός και Πατήρα ανέστησε το Χριστό κατά το ανθρώπινο την απαρχή και κεφαλή μας, έτσι διαμέσου αυτή συνανέστησε και εμάς και καθώς κάθισε το Χριστό την κεφαλή μας στα δεξιά του κατά το ανθρώπινο, έτσι μαζί με την κεφαλή μας συνεκάθισε και εμάς που είμαστε σώμα της και για τούτο είπε εν Χριστώ Ιησού δηλαδή επειδή κάθισε ο Χριστός στα υπουράνια, για τούτο και εμείς καθόμαστε. Και το συνήγειρε πρέπει να νοήσουμε όχι στη μέλουσα μόνο ανάσταση των σωμάτων μας, αλλά στην αναζωογόνηση των ψυχών μας, την οποία λάβαμε τώρα δια του Αγίου Βαπτίσματος. Και αν λοιπόν για την αναζωοποίηση των ψυχών νοηθεί το συνήγειρε, πώς μπορεί να νοηθεί και το συνεκάθισε. Έτσι λοιπόν θα νοηθεί πως αν δηλαδή υπομείνουμε τις θλίψεις και τους πειρασμούς που έρχονται για τον Χριστό, γιατί αν ευχαρίστως υπομένουμε και νικάμε τα πάθη, τότε θα καθίσουμε μαζί με τον Χριστό και θα συμβασιλέψουμε όπως γράφεται και αλλού ή υπομένομεν και συμβασιλέψομεν και ο ίδιος ο Χριστός το υπόσχεται. Στην Ιερά Αποκάλυψη ον εικόν δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και κάθισα μετά του Πατρός με το θρόνο αυτού και πάλι καθίσεστε και ημείς επί 12 θρόνους αλλά το καθίσε εκ δεξιών μου και εξ ευωνίμων μου καέστηνε μόν δούνε. Αλλά εις ετοίμαστε, ώστε ετοιμασμένο είναι να καθίσουν με τον Χριστό όσοι υπομένουν τα παθήματα υπέρ Χριστού. Αυτό αναστάντως αναστηθήκαμε και εμείς με την ελπίδα και συνεδρεύοντος αυτό το Πατρί μετέχουμε και εμείς της τιμής γιατί κεφαλή μας ο συνεδρεύων και απαρχή μας ο συμβασιλεύων αφού τη φύση μας έχει ενδυθεί. Αν λοιπόν εκπετάσεις τους οφθαλμούς σου προς τον ήλιο, θα βρεις στον ουρανό τον κύκλο του, αλλά το φως και τις ακτίνες του να ρέπουν πάνω στη γη και πάσα τη δύναμη του φωτός και λάμψη προς τη γη να έρχεται, όπως δηλαδή και ο Κύριος εκ δεξιών του Πατρός υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας κάθεται και τον οφθαλμό του έχει μέσα στις καρδιές μας, ώστε όσοι απεκδέχονται την παραυτού βοήθεια να λάβουν όπου αυτός υπάρχει, επειδή λέει όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος εμός έστε. Και πάλι, γιατί συνήγειρε και συνεκάθισε εν δεξιά αυτού εν της επουρανής και δεν είναι αρκετό να δώσουμε μια φορά μόνο τον εαυτό μας στο θάνατο για τον Χριστό και την πίστη του και την εντολή του, αλλά πρέπει να δίνει κανείς πάντοτε τον εαυτό του σε θάνατο γι' αυτόν. Για τούτο πολύ υπομονή πρέπει να έχουμε όλοι οι χριστιανοί σε όλους τους πειρασμούς που μας ακολουθούν, ώστε με την υπομονή να αξιωθούμε να συμβασιλέψουμε με τον Χριστό λέγοντας «Καθημέραν αποθνίσκω», αφανερώνοντας τους κινδύνους που διατρέχουμε και υπομένουμε καθημερινώς. Πώς? Με την προαίρεσή του, δηλαδή και προθυμία και ετοιμασία στον εαυτό του να λαβαίνει θανάτους αν το τύχαιναν και με το να πάσχει τέτοια μεγάλα κακά που προξενούσαν και θάνατο ακόμα. Επειδή διαμέσου του Χριστού που κάθισε στα δεξιά του Πατρός ως κεφαλή δική μας,
έλαβε και την τιμή να συγκαθίσει με την κεφαλή του και το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας και αστάθηκε αυτό επίσης όχι για το εαυτό του. Περιβεβλημένη δηλαδή ενδεδειμένη είναι η Εκκλησία του Χριστού με λαμπρό ένδυμα, δηλαδή με τη χάρη και η υιοθεσία του Αγίου Βαπτίσματος και της πίστεως στον Χριστό, αλλά και στολισμένη με ποικίλα στολίδια αρετών για την νοητή ενδυμασία και ποικιλία φανερώνει εδώ ο λόγος και όχι αισθητή, καθώς και φανερότερα θα δειχτεί. Ενηματισμό διαχρήσεω δηλαδή με δόγματα κατακοσμώντας νοερά, καθυφασμένα, σοβαρός και ιεροπρεπός, επειδή τα δόγματα όχι μόνο ειδή αλλά ποικίλα και πολύτροπα και περιέχοντα λόγους και ηθικούς και υποπτικούς και φυσικούς. Για τούτο πεποικιλμένος ο ηματισμός της νύφης όπως λέει ο λόγος. 11. Άκου ακροατή με ποιο λόγο και τρόπο αραβωνιάζει την Εκκλησία του Χριστού με τον Χριστό, δηλαδή με τα λόγια αυτά και θυγατέρα Χριστού ονομάζει την ίδια νύμφη του Χριστού Εκκλησία, γιατί για τους ανθρώπους δεν είναι δυνατό ένας και ο αυτός άνθρωπος να έχει την ίδια γυναίκα και νύμφη του και θυγατέρα του, αλλά επί του Χριστού είναι δυνατόν να ακολουθήσουν και τα δυο, δηλαδή να έχει ο Χριστός την αυτή Εκκλησία και νύφη του και θυγατέρα του, γιατί και τα δυο είναι πνευματικά. Θυγατέρ, γιατί προσοικειώνεται αυτήν με την προσιγορία. Θυγατέρα, σαν να την τεκνοποίησε με αγάπη, άκουσαν θυγατέρ και ήδη διδάσκοντας να έχει γυμνασμένο το νου στη θεωρία, με το είδε και κατανόησε, λέει, την κτήση και οφειλήσω από την τάξη της και έτσι ανάβαινε στη θεωρία του κτήσαντος. Και στη Θεοτόκανε τίθεται το άκουσον θύγατερ και το αυτό εστί κυριό σου, το οποίο είναι όμοιο με το χέρι και χαριτωμένη ο γύρος μετά σου, γιατί είπε ο προφήτης το Χριστό το λόγο του Θεού και ευθύς και την ανθρώπινη γέννηση δήλωσε εκ Παρθένου και ο Γαβρίλη και χαριτωμένη αποκαλεί, αλλά ξένος όν κατά τη γέννηση, ενώ ο προφήτης εδώ εκ του σπέρματός του την χάνουσα την προσφωνή θύγατερα. Και ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, στο λόγο των εισοδίων, λέει: άκουσαν θύγατερ και είδε, και κλείνουν το όσο και πιλάθο του λαού και του οίκου του πατρός, και επιθυμίσω ο βασιλεύς του κάλου σου, που είπε ο Ζαχαρίας στην Παρθένο, εισερχομένη στο νομικό ναό. Άρα νύφη του την έχει, επειδή νυφεύθηκε αυτήν δια του Ευαγγελίου του, και πάλι και θυγατέρα του, γιατί την αναγέννησε δια του Αγίου Βαπτίσματος. Ποια είναι τα λόγια που λέει στην Εκκλησία: άκουσε θυγατέρα του Χριστού Εκκλησία εκείνα που σου λέω. Και είδε και γνώρισε ακριβώς όσα έπαθε ο νυμφίος ο Χριστός για λόγου σου, και είδε πόσα θαύματα έκανε για να σε ελκύσει στην αγάπη του, και για τούτο κλείνε το όσο και υπάκουσε τις εντολές που σου έδωσε ο νυμφίος σου. Λυσμόνησε το έθνος σου, θυγατέρα του Χριστού Εκκλησία, δηλαδή την πονήρη πολιτεία του γένους σου και την πρώτερη κακή ζωή σου, και λυσμόνησε και τον πατρικό σου οίκο του διαβόλου. Δηλαδή, επειδή όποιος κάνει την αμαρτία γεννιέται από το διάβολο και αυτόν έχει πατέρα του, ημίς εκ του πατρός ημών θέλετε πειν. Λυσμόνεσαι λοιπόν τις μοιραίες σου θυσίες του διάβολου και τις ακάθαρτες τελετές και λατρείες που έκανες προς αυτόν πρώτερα ως εθνική και ειδωλολάτρησα και κυλιόμενες στα διάφορα αμαρτήματα. Τα έθνη έλεγαν ότι οι πατέρες τους έλεγαν τους μυθευωμένους ψευδείς θεούς, και άρα τι έχουν τώρα να πούν οι Ιουδαίοι. Γιατί φανερά λέει για την εξεθνών εκκλησία και όχι για τη δική τους συναγωγή. Αφού σε αυτήν ήταν νόμος να μην αφήνουν οι Ιουδαίοι τα πάτριά τους ούτε και να τα λυσμονούν. Και όχι καθώς εδώ παραγγέλλεται τον αντίον. Εάν με τη λύθη απαλείψεις τους σπήλους των πονηρών μαθημάτων, απολαμβάνοντας το ίδιο κάλος, τότε επιθυμητή θα φανεί στον νυμφίο σου και βασιλέα, γιατί κυριός της είναι και προσκυνήσεις αυτό και το αναγκαίο της υποταγής παραδηλώνει το αυτός εστί κυριός σου και προσκυνήσεις αυτό, γιατί εν το ονόματι Ιησού πανεγόνη κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. 12. Εάν εκείνα που σου είπα τα φυλάξει στη γατέρα της Εκκλησίας του Χριστού, τότε θα αγαπήσει το κάλος ο βασιλεύς Χριστός και κάλος της Εκκλησίας η ωραιότητα της ψυχής και των αρετών. Και τροπολογικώς ερμηνεύεται το ρητό, δηλαδή ότι θυγάτρι Χριστού είναι κάθε ψυχή χριστιανού, η οποία νυμφεύτηκε με τον Χριστό με την πίστη και τη υιοθεσία του Αγίου Βαπτίσματος, και αυτή όταν παραβεί τις εντολές του Χριστού και αμαρτήσει, χάνει τότε τη Θεία Υιοθεσία και υστερείται έτσι της πνευματικής νυφεύσεως του Χριστού και νυφεύεται το διάβολο τον πονήρο και γίνεται ακαλής και άσχημη. Εάν λοιπόν αγαπά να λάβει πάλι ίδια τα χαρίσματα που έχασε για να πετύχει την πρώτη υιοθεσία και νύφευση του Χριστού, με τη μετάνοια πρέπει πρώτα να ακούει,
δηλαδή να υπακούει τις εντολές και τα προστάγματα του νηφίου της, και δεύτερον να βλέπει, δηλαδή να θεωρεί και να στοχάζεται ποιας βασιλείας και χαρισμάτων στερήθηκε και τον αντίον ποια κόλαση και ποια κακά και πάθη απέκτησε, και θεωρώντας όλα αυτά να αναστενάζει και να οδύρεται. Και τρίτον πρέπει να κλείνει το αυτή στην καρδιά της, δηλαδή να προσέχει στον ενδιάθετο λόγο της καρδιάς της και να μην αφήνει να λαλεί μέσω αυτό ο διάβολος με ισχυρούς και πονηρούς λογισμούς και βλάσφημους δικούς του, παρά να προσεύχεται με αυτόν και να λέει με όλη την καρδιά «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Και τέταρτον και τελευταίον πρέπει όχι μόνο να φύγει κατά την αίσθηση το λαό και τον οίκο του πατρός της, δηλαδή όλες τις πρώτερες τις κακές συνήθειες και έξεις που έλαβε στην αμαρτία και όλα εκείνα τα πρόσωπα και τόπους και περιστατικά που έγιναν αιτία και ήμαρτε, αλλά ακόμα πρέπει να τα αποβάλει και να τα αποξέσει κατά κάποιο τρόπο από τη φαντασία και μνήμη της τόσο, ώστε να μην τα εθιμείται ολότελα πλέον παρά τελείως και να τα λησμονήσει. Και αν έτσι η ψυχή κάνει, θα επαναγυρίσει τότε στην πρώτη της ωραιότητα και το κάλλος, και θα λαμπρυνθεί τόσο ώστε βλέποντας την ο πρώην νυφίον της, αυτός ο πρώην θα επιθυμήσει το κάλλος της, το νοητό, και ακολούθως θα την εμφευτεί πάλι δια της χάριτος του Παναγίου του Πνεύματος και θα την προσκαλεί με τα λόγια του άσματος «Δεύρω από Λιβάνου νύμφη». 13. Νυμφεύσου εκκλησία των εθνών με τον Χριστό και γίνεται γατέρα κατά χάρη, επειδή ό,τις απειρούς εγκατεβάσου και φιλανθρωπίας αυτός είναι ο καταφύση δεσπότης σου και αφέντης καθό δημιουργός σου, και για τούτο θα τον προσκυνήσεις ως καταφύση δούλη σου, και ας έγινες κατά χάρη θυγατέρα του και νύμφη του, αλλά και προσκύνησον αυτό αφού αυτός είναι ο Κυριός σου. Η Τύρος ήταν γεμάτη είδωλα και πλέον δυσεβέστερη από όλες τις άλλες πόλεις, και προφητεύει λοιπόν εδώ ότι και αυτή έχει να προσφέρει δώρα στο Χριστό, δηλαδή οικοδομές, ναών και αφιερώματα διάφορα και κάθε άλλη λατρεία, και θα γίνει ενδόρης, δηλαδή θα προσφέρει δώρα η θυγατέρα Τύρο αντί του θυγατέρα Τύρος, επειδή και αυτό είναι ιδίωμα της Εβραϊκής να ονομάζει θυγατέρα κάθε πόλη, καθότι κάθε πόλη είναι ένα μέρος και σαν μια θυγατέρα της όλης χώρας και επαρχίας, αφού έτσι ονόμασε και την πόλη Βαβυλώνα, θυγατέρα της Βαβυλώνας, δηλαδή της επαρχίας Βαβυλώνος, θυγάτρη Βαβυλώνος ή Ταλέπορος, 136. Και περί του ιδιώματος αυτού δες και 72. Εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Αφήνει την οικουμένη και λέει τη γη των απόλυ που τότε κατέχονταν από ασέβεια, την ακρόπολη του διαβόλου ενισόμενος από μέρους του όλο, δηλαδή αφενός έθνους Τυρίου, κατασημένοντας την κλίση των εθνών, γιατί φαίνεται η υπερβολή της ιδωλολατρείας στη Χανανίτιδα χώρα, πως ευδοκιμούσε τότε και μάλιστα στη Μητρόπολη της, την Τύρο δηλαδή. Κατά αναγωγή λοιπόν Τύρος ερμηνεύεται συνοχή, δηλαδή θλίψη, και μετά τη θλίψη λοιπόν που επάγουν οι δαίμονες όταν γενναίως φέρουμε και υποφέρουμε και υπομένουμε, τότε οψόμεθα να τίκτεται σε μας βελτίστη κατάσταση που θα μας αναπαύσει από τον προλαβόντα μόχθο. Πρόσωπο ονομάζει εδώ την κεφαλή και κεφαλή της Εκκλησίας των Χριστιανών ο Χριστός, τον οποίο θα λιτανεύσουν, δηλαδή θα παρακαλέσουν και θα τιμήσουν οι βασιλείς και οι ηγεμόνες και οι εξουσιαστές, επειδή αυτοί είναι οι πλούσιοι του λαού. Αλλά αν και θα τιμήσουν τον Χριστό αυτοί, πολλό μάλλον θα τον τιμήσουν οι υποτασσόμενοι σε αυτούς λαοί. Νοούνται πρόσωπο της Εκκλησίας και οι Άγιοι Πατριάρχες και Αρχιερείς και Ιερείς, τους οποίους τιμούν αυτοί οι ίδιοι βασιλείς ως λειτουργούς και παραστάτες Θεού. Και όσοι ζουν εν αρετή, τιμώνται και θεραπεύονται από άπαντες, ακόμα και αν με πλούτο ή αξιώματα φέρουν. Γιατί πάσης ευπορίας μίζων αρετή και η Εκκλησία βλέπουμε από όλους να τιμάται, και καλώς είπε το πρόσωπό σου, δηλαδή τη δόξα σου και το κάλλος σου και την ομορφιά σου. 14. Για να μην νομίσει κανείς ότι τα ενδύματα αυτά και το κάλλος που είπε της Εκκλησίας είναι αισθητά, για τούτο εδώ βάζει το νου των ακροατών στα νοητά και λέει ότι όλη η ωραιότητα και ευπρέπεια όλη, και ο στολισμός της Εκκλησίας είναι νοητός και πνευματικός και βρίσκεται στην ψυχή και όχι στο σώμα. Επειδή ο Θεός το κάλλος της ψυχής δέχεται και τιμά και όχι το σωματικό και το στολισμό που συντίθεται από τις αρετές αγαπά και όχι εκείνον από τα ημάτια. Κρυφός ο κόσμος της Εκκλησίας το νου και τη διάνοια και εκροσή και σειρές, οι πολυειδείς αρετές μόνο απαρτίζονται στον Αγίον το πλήθος. Όποιος ευτρεπίζει τον εαυτό του στον Πατέρα που τον βλέπει εν το κρυπτό, αυτός έχει και πάσα δόξα έσωθεν. Επειδή ευτέλεια περιβολέων κοσμίου όσους είναι αρετής αθλητές ερμηνεύεται, ώστε του κόσμου πολυτέλεια ένδοθεν έχοντας της αρετής την ευπρέπεια να λάμπει
με τα παντοδαπά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γράφεται και πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως Εσεβών, και Εσεβών έψιλον έψιλον ωμέγα ερμηνεύεται λογισμός, και ο βασιλεύς των λογισμών των δικαίων είναι ο Κύριος, ερμηνεύεται και Εσεβών εξαιρνιών. Η Εκκλησία λοιπόν είναι ενδεδειμένη με ενδύματα, αλλά εδώ λέει με κροσωτά, δηλαδή με ζώνες. Επειδή άλλοι είπαν εν συσφικτήρση, δηλαδή ζώνες, από τους οποίους κρέμονται κρόσα, δηλαδή φούντες. Ζώνη και σοφροσύνη που συσφίγγει το επιθυμητικό της ψυχής, από την οποία κρέμονται πολλές αρετές, επειδή εκείνος που χαλινώνει την επιθυμία της σάρκας, αυτός μαζί με το χαλινό της επιθυμίας κατορθώνει και άλλες πολλές αρετές. Εν κροσωτής και εν κροσής είπαν και τις διαφορές των αρετών ή τις διαφορές των πνευματικών χαρισμάτων, αφού καθώς από τους αισθητούς κροσούς που κρέμονται γνωρίζει κανείς ποια διαφορά έχει το όλο ύφασμα. Έτσι και από τις έξωθεν και φαινόμενες αληθινά και όχι υποκριτικά αρετές του σώματος γνωρίζει κανείς και τις έσωθεν και κρυμμένες αρετές της ψυχής. Νομίζω το πνευματικό ημάτιο εξηφαίνεται όταν με το διδακτικό λόγο η πράξη ακολουθεί πλεκόμενη, γιατί όπως ακριβώς με το στήμο ανακρόκει πλεκομένη στο σωματικό ημάτιο εξηφαίνεται, έτσι και του λόγου ανακολούθως οι πράξεις ακολουθούν σεμνότατη περιβολή ψυχής, λόγο και έργο έχοντας συμπληρώσει το βίο καταρετήν, ενώ κροσοί απαιωρούνται του ηματίου νοητή και αυτή και για τούτο λέγονται και χρυσοί, όπως ακριβώς ο λόγος πλοίων είναι του έργου σαν ένας κροσός που περισσεύει από το ύφασμα της πράξεως. Εύλογα ονόμασε κροσό χρυσό τη διαίρεση των χαρισμάτων, γιατί αναμεταξύ τους διαιρούνται οι κροσοί και πάλι ενώνονται ως εξαρτημένα από την ίδια στολή. 15. Προφητεύεται ότι δεν θα πολιτευτεί το τάγμα των παρθένων ευθύς που συστηθεί η Εκκλησία των Χριστιανών, αλλά πίσω, δηλαδή ύστερα, αφού συστηθεί, επειδή αφού η Εκκλησία του Χριστού στερεώθηκε, τότε προσφέρθηκε στον Χριστό και ο χορός των παρθένων, δηλαδή το τάγμα των παρθένων, διαμέσου της διδασκαλίας των Αποστόλων. Και άλλος λέει ότι θυγατέρα και νύφη είναι κάθε ψυχή που οικειώνεται με το Χριστό δια τελειότητας των αρετών, και παρθένος είναι όποια είναι καθαρή από τα πάθη, ενώ ατελείς κατά τις αρετές που προσφέρεται στο Θεό από άλλους ως κατώτερη της τελείας. Νύμφη είναι τελειωθήσε δια των αρετών και για τούτο τελειότερη της παρθένου, και άρα κατά αναγωγή όσες γυναίκες αγαπήσουν την παρθενία μιμούνται κατά κάποιο τρόπο την παρθένο και Θεοτόκο, επειδή και ακολούθησαν πίσω από τη Θεοτόκο με τη μίμησή της, ώστε κατά την παρθενία και αυτές μπορούν να λέγονται μητέρες Χριστού, αφού Χριστός εκ παρθένου γυναίκες παρθενεύεται ή να του Χριστού γέννηστε μητέρες. Δηλαδή, εκείνες οι ψυχές που πλησιάζουν στην ύφη και θυγατέρα του Χριστού κατά την πίστη και τα έργα και λίγο κατώτερες από εκείνη και αυτές θα προσφερθούν σε σένα Κύριε. Έπονται την ύφη του Χριστού κάποιες ψυχές που δεν παραδέχονται σπέρμα λόγων αλωτρίων και οι οποίες φέρονται στο βασιλεία ακολουθώντας την ύφη, και ας το ακούσουν αυτό και οι επαγγελόμενες παρθένες του Κυρίου, γιατί οι παρθένες θα οδηγηθούν στο βασιλεία και παρθένες πλησίων της Εκκλησίας, όσες ξοπίσω τις έπονται και δεν αποπλανώνται της εκκλησιαστικής ευταξίας. Επειδή λοιπόν όχι άπαντες διαθέτουν την άκρα τελειότητα, καλή νύμφη, όσους είναι τέλειοι στην αρετή και παρθένο, γιατί ακύρατοι φύλαξαν την πίστη που παρέλαβαν, αλλά λέει όμως και ακολούθως της βασιλίδος και στο βασιλικό ναό της έρχονται, όπως μας δίδαξε τη διαφορά αυτή ο Κύριος λέγοντας «Πολέμωνε παρά το πατρί μου». 16. Λέει ο Απόστολος για τις ύπανδρες ότι θα λάβουν θλίψη και στεναχώρια στο σώμα, αφού θλίψη τη σαρκή έξουση όλες τους, επειδή ταλαιπωρούνται φροντίζοντας για τον άντρα και τα τέκνα και τους υπηρέτες και το σπίτι και για άλλα πολλά βιωτικά πράγματα, από τα οποία όλα, επειδή και η Παρθένος και καλόγρια ελευθερώθηκε και αποβλέπει μόνο στον νοητό νηφίο της Χριστό, για τούτο χαίρεται πνευματικός και αγάλεται. Θλίψη ονομάζει ο Απόστολος εδώ τις φροντίδες και λύπες που απαραίτητος ακολουθούν στο γάμο. Γιατί λέει «εγώ σας πονώ και σας λυπάμαι ως τέκνα μου και θέλω να είστε ελεύθεροι και άλποι, γιατί ο γάμος είναι δεσμός και αλυσίδα και σφίξιμο, και όποιοι βρίσκονται δεμένοι με την αλυσίδα αυτή του γάμου, αυτοί δεν εξουσιάζουν πλέον τον εαυτό τους, αλλά είναι δούλοι και ανελεύθεροι, αλευθέρωτοι δηλαδή. Δεν αμαρτάνουν βέβαια όσοι έρχονται σε γάμο κοινωνία, αλλά με φροντίδες σαρκικότερες ασχολούνται και πέφτουν όταν ιτώνται από εκείνα που δεν θα έπρεπε, και ανάξια της κλήσης του Θεού φρονούν τότε και πράττουν.
γιατί έτσι είναι το ανθρώπινο, μικρής προφάσεως και όχι ψεκτής και ολότελα, αλλά ξένες αφορμές από το Θεό επικοδομή που έλκουν στην απώλεια. Άρα γάμος είναι αρχή, μάλλον και ρίζα σπουδής ματέων. Άπαντα τα άτοπα του βίου αρχή έχουν από το γάμο. Και όποιος θέλει να μάθει τις θλίψεις και συφορές και δυστυχίες που δοκιμάζουν οι έγκαμοι, ας αναγνώσει το λόγο περί παρθενίας του νήσις και του χρυσορήμανος και του θεολόγου, και εκεί θα δει τις τραγωδίες, τις λυπηρές που προξενεί ο γάμος όσους μπλέκονται στα δίκτυα του, και αντίθεται πάλι τη μακαριότητα που απολαμβάνουν οι ελευθερωμένοι από τα δίκτυα του και διαλέξαντες την παρθενική ζωή. Και ο Ουρανοφάντορο λέει πάλι εδώ, έτερος θόρυβος εκδέχεται στους εγγάμους αν είναι άπαιδες, επιθυμούν παιδί, και αν αποκτήσουν παιδί πώς θα το θρέψουν, και τη γυναίκα πώς θα την υπερασπιστεί αν χρειαστεί. Και επιμέλεια οίκου και προστασία εργατών και υπαλλήλων και βλάβες στα συμβόλαια και διαπληκτισμοί με γείτονες και συμπλοκές στα δικαστήρια και κίνδυνοι εμπορίου και καταπονήσεις γεωργίας και πάσα ημέρα ξεχωριστή φέρνει ψυχής επισκόπηση. Και οι νύχτες παραλαμβάνουν τους έγκαμους με φροντίδες ημερήσεις και ξαπατούν τον ακόμα και στον ύπνο με φαντασίες και μόνο μια φυγημένη από όλα αυτά. Ο χωρισμός από τον κόσμο άπαντα και αναχώρηση όχι έξω από αυτόν σωματικός, αλλά από συμπάθεια προς το σώμα της ψυχής. Και ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος παρατηρεί μοναχικής κουράς κείμενα ότι πολλά ευκολότερη παρθενία από την έγκαμη ζωή, αν κανείς φροντίζει για τη σωτηρία του, αφού ο παρθενικός είναι απονότερος και ακοπότερος και ωφελημότερος, γι' αυτό πολλά ευκολότερη παρθενία από την έγκαμη ζωή, όχι καταναγκασμένες και υπησερχόμενες, κλέπτο εισερχόμενες δηλαδή είναι παρθένες, ούτε εκλείπηση ανάγκης καταδεχόμενες στο σεμνοβείο, αλλά με εφροσύνη και αγαλίαση. Για τέτοιο κατόρθωμα εκείνες που χαίρονται και αυτές θα οδηγηθούν στο βασιλεία και όχι σε τυχαίο τόπο, αλλά στο ναό του βασιλείου, γιατί τα ιερατικά σχέδια που δεν μόλυνε η ανθρώπινη χρήση θα φέρουν μέσα στα Άγια των Αγίων και θα έχουν εξουσία της παρόδου στα άδυτα, όπου βέβαιοι λιπόδες δεν θα περπατήσουν ποτέ. Και πραγματικά εκπληρώθηκαν αυτά όταν η κυρία Θεοτόκος εισήλθε στα Άγια των Αγίων, έχοντας ξοπίσω τις ακόλουθες παρθένες δορυφορούσες με τα λαμπάδων τη Θεοτόκο φεδρές και απερχόμενες με αγαλίαση και εισαγόμενες στον ναό του Θεού διαμέσου αυτής. Το επόμενο διτός εννοείται πως τα τάγματα δηλαδή των παρθένων θα διοριστούν στον κλήρο της Εκκλησίας και από τους αγάμους θα γίνονται αρχιερείς και ιερείς διάκονοι και διακόνησες, αλλά και πάλι τα τάγματα των παρθένων θα φερθούν από τους αγγέλους στον υπουράνιο ναό και στα βασίλεια στους ουρανούς. 17. Στην Εκκλησία των Χριστιανών λέγεται, επειδή την πρόσταξε να χωριστεί από το πατρικό της σπίτι και για τούτο τώρα εδώ την παρηγορεί λέγοντας ότι Ιησού, δηλαδή πιστή και αναγεννημένη σε σένα δια του βαπτίσματος χριστιανοί, αυτοί θα γίνουν αντί των πατέρων τους κατά την προστασία, επειδή αυτοί έγιναν πατριάρχες και αρχιερείς και ιερείς και πνευματικοί προστάτες της πάλι της ίδιας Εκκλησίας, όπως το φανερώνει ακολούθως. Θα τους καταστήσεις Εκκλησία του Χριστού πνευματικούς άρχοντες σε όλη την οικουμένη. Λέγεται και για τον Χριστό, επειδή του Χριστού πατέρες και προπάτορες, ως από μητέρα του ήταν Αβραάμ και Ισαάκ και λοιποί πατριάρχες και προφήτες, ενώ ή του οι Απόστολοι που ανέβηκαν στο αξίωμα που είχαν οι προπάτορες του Χριστού πρώτων, γιατί έγιναν και αυτοί αλλά δεύτεροι πατριάρχες, επειδή γέννησαν με το Θείο Βάπτισμα όλα τα έθνη, και δεύτερον γιατί αξιώθηκαν και αυτοί το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, και τρίτον γιατί στάλθηκαν από το Θεό άρχοντες και εξουσιαστές όλη τη γη, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, και στάθηκαν άρχοντες οι Απόστολοι όχι μόνο όταν ήταν ζωντανοί αλλά και μετά θάνατον, επειδή και όλοι οι χριστιανοί πείθονται και κυβερνώνται πάντοτε από τους νόμους και κανόνες και παραγγελίες των Ιερών Αποστόλων. Οι Απόστολοι και πάντων αρχόντων άρχοντες έγιναν κυριότεροι και βασιλέων δυνατότεροι, γιατί οι βασιλείς ζώντας έχουν κράτος και δύναμη, και όταν τελευτήσουν τότε καταλύονται, ενώ αυτοί και όταν τελεύτησαν μάλλον αύξησαν το κράτος τους, και πάλι τα νόμιμα των βασιλέων έσω των οικείων όρων έχουν ισχύ, ενώ των αλλιών τα προστάγματα πανταχού της οικουμένης επεκτάθηκαν. Αλλά και μετά από αυτούς τους Αποστόλους, δηλαδή δεν θα αμαρτήσεις αν τους καλέσεις Υιούς Εκκλησίας, δηλαδή νικηφόροι μάρτυρες, που την ίδια αρχή τάχτηκαν να διέπουν και πάντες έχουν εμάς τώρα υπηκόους, γιατί άλλοι οδηγούνται εκεί από πόθο και άλλοι από φόβο πιέζονται. Ας δείξουν λοιπόν οι Ιουδαίοι ποιοι οι ιοί τους έγιναν άρχοντες όλες τις γης,
αλλά δεν έχουν, γιατί οι γη τους βρίσκονται σε όλη τη γη μάλλον δούλοι και όχι άρχοντες. 18. Η Εκκλησία λέει εκ μέρους της προς τον Χριστό, επειδή και εγώ αξιώθηκα δια σου να απολαύσω τέτοια χαρίσματα, Κύριε, για τούτο θα ενθυμούμαι και θα δοξολογώ το όνομά σου. Και αναδίπλωση της γενναίας σημαίνει την εσαΐ, παράταση και διαδοχή, και πράγματι η Εκκλησία πάντοτε ενθυμείται το όνομα του Χριστού. Επειδή και από το όνομα του Χριστού ονομάζεται και αυτή η χριστιανική και χριστιανών Εκκλησία, και επειδή με αξία σου τέτοια προνοία και ευεργεσία, Κύριε, για τούτο θα σε ευχαριστούν τα πλήθη των δικών μου χριστιανών, όχι μόνο στον παρόντα αιώνα, αλλά και στον μέλλοντα, αφού ο μέλλον αιών είναι αιών του αιώνα, ω τιμιότερο του παρόντο και ατελεύθητο. Αλλά τι η μνήμη τη Εκκλησία, η εξομολόγηση των λαών, λέει και άλλο το αξίωμα, ότι όχι πανταχού τη οικουμένη θα επεκταθεί μόνο, αλλά και πανταχού του αιώνα, γιατί αθάνατη θα είναι η μνήμη σου και αναγραπτή, καταχωρισμένη στα βιβλία τα δικά μα και αναγραπτό και στι πολιτείε και αναγραπτό και στα προστάγματα. Και αν τελευτήσω θα άσω σένα και τελευτώντας, γιατί το σώμα θα διαλυθεί ενώ τα γράμματα θα μείνουν. Και για τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ, και από εδώ άρχισε και εδώ κατέλησε στον Χριστό, αλλά για τούτο, δηλαδή ποιο, ότι τέτοια κατόρθωσες και ότι τέτοιους άρχοντες έθεσες και ότι κακία κυνήγησες και αρετή φύτεψες και ότι τη φύση άρμοσες τη δική μας και ότι τα απόρριτα πάντα εργάστηκες. Ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος στα εισόδια μιλώντας στη Θεοτόκα Ποτίνη αναφέρει λέγοντας έτσι: «Βλέπεις λοιπόν άπασα την κτήση να εξομολογείται στη Μητροπάρθενο αυτήν και όχι σε περασμένους αιώνες αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, και ότι συνοράς από εδώ λοιπόν ότι ούτε εκείνη θα λήξει στον αιώνα πάντα να ευεργετεί την κτήση άπασα. Μνηστήσω με το ονοματός εν πάση γενιά και για ένα εκπροσώπου της Θεοτόκου λέγεται, και για τούτο στις παρακλήσεις προς τη Θεοτόκο, τούτο το ρήτο πάντοτε συνηθίζεται να ψάλλεται πρώτο Ευαγγελίου της Θεοτόκου ως προκείμενον. Γιατί και για ποια αφορμή? Επειδή κατά τον Άγιο Εφέσου τον Ευγενικό Μάρκο, τούτο είναι πρόρηση του προφήτου προσήκουσα στη Θεοτόκο και παρά αυτής έλαβε και το πέρας. Γιατί προφητεύει την οδή της Θεοτόκου, στην οποία μνήστηκε το όνομα Κυρίου λέγουσα Ιδούγαρ από τον νυν Μακαρίου Συμπάσε Γενέ. Ό,τι επίσης έμει μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και άκου συμφωνία αγαπητέ τούτου με τη Θεοτόκου. Και εδώ όνομα Θεού αναφέρεται και εκεί όνομα. Και εδώ γενναία και γενναία και εκεί πάσε γενναία».